Μπορούμε να πάμε στον κύριο καθηγητή. Ζωντανή σύνδεση μέσω Skype με τον κύριο Δαμιανό Σακά. Ο κύριος Σακάς είναι από τους διαπρεπέστερους παγκοσμίως καθηγητές νευροχειρουργικής. Μετέχει σε διεθνή πρωτόκολλα και έχει προχωρήσει σε τολμηρές εγχειρήσεις σε θέματα επιληψίας παγκοσμίως, θεραπεύοντας ασθενείς και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τον κόσμο, για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, συμμετέχει σε μία αμερικανική προσπάθεια μαζί με μία ομάδα Ελλήνων γιατρών, η οποία τι κάνει. Θα μας την εξηγήσει ευθύς αμέσως. Η οποία παρακάμπτει τη διασωλήνωση και δίνει τη δυνατότητα να ενισχυθούν οι πνεύμονες των ασθενών που έχουν χτυπηθεί, οι πνεύμονες από COVID-19, με υπερδιέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου. Κύριε καθηγητά, μεγάλη χαρά και τιμή που σας έχουμε κοντά μας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, περισσότερα. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να μοιραστώ αυτές τις εξελίξεις μαζί σας. Ένας τρόπος να το θέσουμε απλά είναι να πούμε ότι το πνευμονογαστρικό νεύρο είναι ένα πολύ μεγάλο νεύρο που ξεκινώντας από τον εγκέφαλο έχει πολύ θετική επίδραση στα σημαντικά σπλάχνα όπως είναι ο πνεύμονας και το γαστρεντερικό σύστημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει διαφανεί ότι η διέγερση του πνευμονογαστρικού διαδερμικά μπορεί να βοηθήσει ασθενείς με άσθημα, να τους προκαλέσει δηλαδή βροχοδιαστολή και να τους απαλλάξει από... Για να εξηγήσουμε, κύριε καθηγητά, με συγχωρείτε, είστε μια αυθεντία, παγκόσμια αυθεντία, αλλά έχετε μπροστά σας απλούς ανθρώπους, πώς είμαι κι εγώ. Λοιπόν, αυτό το πνευμονογαστρικό νεύρο τι είναι ακριβώς? Είναι ένα από τα 12 εγκεφαλικά νεύρα, όπως λέμε. Το οποίο περνάει από τη σπονδυλική στήλη. Όχι ακριβώς. Περνάει προς το σώμα, εξερχόμενο από το κρανίο, στον αυχένα. Στον αυχένα. Εκεί που όλοι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει καροτίδα, δίπλα στην καροτίδα δηλαδή, μετά διαμοιράζεται στο σώμα, στα σπλάχνα. Και επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των πνευμονών. Ναι, την επηρεάζει και η δράση του που είναι ενδιαφέρουσα σε σχέση με τα προβλήματα των ασθενών με COVID είναι ότι μπορεί να προκαλέσει βροχοδιαστολή. Α, αυτό έχει σημασία. Άρα λοιπόν τώρα πάμε σε έναν ασθενή που έχει COVID και αρχίζει και εμφανίζει προβλήματα δύσπνοιας, δυσανεξίας. Ακριβώς. Στην αναπνοή του. Τι κάνουμε λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτή την επαναστατική μέθοδο στην οποία συμμετέχετε κι εσείς? Η εφαρμογή της είναι απλή, δηλαδή ο διεγέρτης τοποθετείται διαδερμικά στην περιοχή του αυχένα. Δηλαδή, κοντά για πείτε το πρακτικά, μπαίνει μία συσκευή πάνω στο δέρμα μας, στον αυχένα? Που, ακριβώς, πάνω από το επίπεδο του γιακά, σαν ένα κινητό τηλέφωνο ή όπως είναι το ποντίκι του υπολογιστή. Μια δεν γίνεται δηλαδή χειρουργική επέμβαση, μπαίνει πάνω στο δέρμα. Ακριβώς. Συγκεκριμένη εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί με χειρουργική επέμβαση. Σε άλλες εφαρμογές γίνεται χειρουργική επέμβαση και τοποθετείται μέσα στο σώμα, όπως για παράδειγμα ο καρδιακός βηματοδότης. Ναι. Λοιπόν, οι ομάδες ασθενών στις οποίες πιστεύετε με βάση τη βιβλιογραφία και με προκαταρκτικές ενδείξεις ότι θα ήταν χρήσιμο είναι ασθενείς, θα έλεγα πάνω από τα 60 σε ηλικία, οι οποίοι εμφανίζουν προβλήματα αναπνευστικής δυσχέρειας, ένα συσφυκτικό αίσθημα στο στήθος, δύσπνια, βήχα. Αυτό που προκύπτει και στους ασθενείς του COVID. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν οι ασθενείς με COVID θα μπορούσε με τη χρήση της συσκευής, όπως έχει φανεί με κάποιες περιπτώσεις που έχουν δημοσιευθεί, να μην επιδεινωθούν στο βαθμό που θα έκανε μετά αναγκαίο να εισαχθούν στο νοσοκομείο. Άρα με αυτή την έννοια δηλαδή θα διέσωσε... να γλιτώσουν τη διασωλήνωση, γιατρέ μου. Καταρχήν την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Καταρχήν την εισαγωγή. Ξέρετε, πέρα από τους διασωληνωμένους υπάρχει μεγάλη πίεση και στις άλλες κλίνες του νοσοκομείου. Πολύ σωστά, όπως το λέτε. Λοιπόν, αυτή είναι η μία ομάδα. Είναι οι ασθενείς τους οποίους θα μπορούσε να βοηθήσει και υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις γι' αυτό, ώστε πολλοί να νοσηλευθούν στο σπίτι ή όσοι χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο να μην έχουν έτσι επιδείνωση και να μπορέσουν τελικά να πάρουν εξιτήριο χωρίς να χρειαστεί να εισαχθούν. Αυτό στην εντατική μονάδα. Μπορεί να εφαρμοστεί, κύριε καθηγητά,
άμεσα αυτό. Σας παρακαλώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Λέτε, διότι μέχρι τώρα από την εικόνα που έχουμε είναι ότι οι ασθενείς που έχουν COVID και προσπαθούν να νοσηλευτούν στο σπίτι και να ανατάξουν τις δυνάμεις τους από εκεί, κάποια στιγμή ορισμένοι από αυτούς εμφανίζουν ένα σύνδρομο αναπνευστικής αδυναμίας. Δηλαδή πνίγονται. Ακριβώς. Οπότε υποχρεώνονται να πάνε στο νοσοκομείο, στην αρχή σε κανονικούς θαλάμους, και αν αυτό το αίσθημα δεν καταπολεμηθεί, δεν αναταχθεί η αναπνευστική αδυναμία τους, τότε διασωληνώνονται και ένας στους δύο χάνει τη μάχη με τη ζωή. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Λοιπόν, άρα εσείς λέτε ότι από τη στιγμή που αισθανθεί αναπνευστική αδυναμία, δεν τραβάει ο πνεύμονας για να του δώσει οξυγόνο με την αναπνοή, μπορεί να μπαίνει αυτή η συσκευούλα πάνω από το δέρμα του αφιένα και να του αποκαθιστά τη λειτουργία των πνευμόνων. Αυτό μας λέτε απόψε. Γιατί αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό, κύριε καθηγητά. Θα μπορούσαμε να το πούμε πιο απλά ότι, ναι, ότι ντοπάρεται κατά κάποιο τρόπο το πνευμονογαστρικό νεύρο, διότι θεωρείται ότι σε πολλούς από αυτούς τους ασθενείς που έχουμε χαρακτηρίσει. Δηλαδή ιδιαίτερα... αυτή η συσκευή γκαζώνει, να το πούμε έτσι. Πατάει τα γκάζια, έτσι, να το πούμε, ναι, έτσι, για να γίνει καφενειακά. Πατάει τα γκάζια στο πνευμονογαστρικό νεύρο. Ναι, θεωρείται ότι πολλοί από αυτούς τους ασθενείς που τους έχουμε χαρακτηρίσει ως ευάλωτους στο COVID, μπράβο, έχουν ελαττωμένο τόνο του πνευμονογαστρικού νεύρου. Ακριβώς. Πρέπει να πω ότι αυτού του είδους η γνώση και τα πρώτα, ας πούμε, ευρήματα από ασθενείς θεωρήθηκαν τόσο σημαντικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε η εφαρμογή της μεθόδου πήρε επίγουσα έγκριση από τον οργανισμό FDA, τον αντίστοιχο ΕΟΦ. Δηλαδή από τις κρατικές αρχές. Ακριβώς, και η μελέτη αυτή που έχει αρχίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συμπεριλαμβάνεται στις επίσημες μελέτες της Αμερικανικής κυβέρνησης και βρίσκεται στο αντίστοιχο site. Τώρα, το κέριο ερώτημα. Ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και ήδη η Ισπανία συμμετέχει σε αυτή την έρευνα. Τώρα, το κέριο ερώτημα, κύριε καθηγητά μου. Επίσης, εάν πάρει άδεια και στην Ελλάδα, μπορεί να το εφαρμόσει η δική σας ομάδα? Μπορούμε, διότι έχουμε πάρα πολύ προηγμένη τεχνογνωσία στη χρήση του πνευμονογαστρικού νεύρου, ιδιαίτερα σε ασθενείς με βαριά επιληψία, με εμφυτεύσιμες συσκευές, και είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με τις παραμέτρους ηλεκτρικής διέγερσης. Γιατί εδώ ένα θέμα είναι ποιες είναι οι ιδεώδες παράμετροι, το ιδεώδες ηλεκτρικό ερέθισμα που πρέπει να δοθεί, ώστε να πετύχει στη μέγιστη ωφέλεια. Δηλαδή, ποια δόση ηλεκτρικής διέγερσης πρέπει να δώσετε, αυτό μου λέτε. Ναι, ποια ένταση. Ακριβώς, η ένταση, η συχνότητα, πόσα χέρτζ, για παράδειγμα. Έτσι, μπράβο. Αλλά πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι πέρα από αυτή την ομάδα των ασθενών που έχουν, ας το πούμε, σχετικά ήπιο COVID, υπάρχει και μία άλλη ομάδα στην οποία θεωρείται ότι θα μπορούσε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Και αυτή είναι η ομάδα των ασθενών που έχουν επιδεινωθεί περισσότερο και επαπειλείται σε αυτούς διασωλήνωση. Ένα σημαντικό ποσοστό από αυτούς τους ασθενείς παρουσιάζουν τη λεγόμενη υπερφλεγμονώδη αντίδραση, την λεγόμενη καταιγίδα κυτοκινών. Και το πνευμονογαστρικό νεύρο θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι είναι... Έχει σημαντικό ρόλο, έχει φανεί από πολλές μελέτες σε άλλες καταστάσεις που έχουν στοιχείο φλεγμονής, ότι έχει σημαντικό ρόλο στην καταστολή της φλεγμονώδους αντιδράσεως, και ώστε οι ασθενείς, ακόμη και αν χρειαστεί να διασωληνωθούν, να έχουν υπιότερη πορεία. Αυτό και να μπορέσουν τελικά να αποσωληνωθούν. Και να κερδίσουν ακριβώς τη μάχη της ζωής προς το θάνατο. Κύριε καθηγητά, με το βάρος του ονόματός σας και το βάρος της πανεπιστημιακής σας εντός και εκτός Ελλάδος εμβέλειας, ήρθε σε επαφή ο ΕΟΔΗ μαζί σας? Πρέπει να πούμε, για να αποδίδουμε τα εύσημα, ότι όλη αυτή η υπόθεση με μια καταπληκτική συνέντευξή σας βγήκε από το βήμα Sciences με την υπογραφή της συναδέλφου δημοσιογράφου κυρίας Θεοδόρας Τσόλη την περασμένη Κυριακή. Εμείς κάναμε αναπαραγωγή στο europos.gr και διευρύναμε τη δημοσιογραφική έρευνα γύρω από αυτά που γίνονται και στην Αμερική και γύρω και από τις δυνατότητες της πολύ δυνατής ελληνικής επιστημονικής ομάδας, της οποίας ηγείστε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Ευαγγελισμού. Αυτό όμως, για να προχωρήσει, ήρθε σε επαφή μαζί σας ο ΕΟΔΗ, ήρθε σε επαφή μαζί σας στο Υπουργείο Υγείας, τι έχει γίνει? Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε σε έκτακτη κατάσταση, μας ενδιαφέρουν έκτακτα μέτρα και άμεση εφαρμογή.
δεν έχει έρθει ο ΕΟΔΗ συγκεκριμένα σαν ένας οργανισμός που εκπροσωπεί την ελληνική πολιτεία. Είμαι σε επικοινωνία με άλλο στέλεχος του Υπουργείου Υγείας και έχει υποβληθεί κατά κάποιο τρόπο η πρόταση. Να, βέβαια. Και είμαστε σε αναμονή, ας πούμε, της απαντήσεως, διότι για να γίνει αυτό στην Ελλάδα και να μας παραχωρηθεί ένα σημαντικός αριθμός συσκευών, πρέπει να είμαστε καθόλου έτοιμοι. Η μελέτη αυτή θα χρειαστεί όχι μόνο τους νευρολόγους και τους νευροχειρουργούς, αλλά γιατρούς εντατικής θεραπείας, πνευμονολόγους και άλλους. Και πόσο καιρό μπορεί να πάρει αυτό για να ετοιμαστεί, κύριε καθηγητά? Θα έλεγα λίγες εβδομάδες. Άντε λοιπόν να προχωρήσουμε. Ναι, εφόσον υπάρξει η ανάλογη, κατά κάποιο τρόπο η απαιτούμενη υποστήριξη μάλλον, και έτσι υπάρξει κινητοποίηση από φορείς και συναδέλφους, θα μπορούσε, και ήδη έχουν γίνει επικοινωνίες. Θέλω να ελπίζω ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση και να ελπίζω ότι τελικά η μέθοδος θα αποδειχθεί εποφελής. Επειδή, κύριε Σακά, παρακολουθώ τη δραστηριότητά σας και σε διεθνές επίπεδο, με το ενδιαφέρον που μπορεί να έχει ένας έμπειρος δημοσιογράφος και δικηγόρος πως είμαι, θέλω να σας πω ότι πρέπει να μας ακούσει άμεσα η ελληνική πολιτεία. Θέλω να κάνω απευθείας έκκληση στον Υπουργό, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, που ξέρει να αντιλαμβάνεται τα μηνύματα αυτά, να επιληφθεί άμεσα τη σχετικής μεθόδου και να δείξει τη φροντίδα του, ώστε να την εντάξει ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας στη μεγάλη εθνική προσπάθεια που γίνεται κατά του COVID-19. Πρέπει να μπείτε μέσα, είστε από τους καταδρομείς του αγώνα της ζωής για να νικηθεί ο θάνατος, και επειδή ο θάνατος είναι πολύ κοντά με τον COVID-19 και μέσω της απόφραξης των αναπνευστικών οδών του ανθρώπου και του χτυπήματος των πνευμόνων, η μέθοδός σας, μια μέθοδος που ξεκίνησε από την Αμερική με τη σύμπραξη όμως και της δικής σας επιστημονικής ομάδας, νομίζω ότι δίνει μια ασφαλή διέξοδο σε αυτά τα διέξοδα που δημιουργεί ο COVID σε χιλιάδες ανθρώπους πλέον καθημερινώς και στην Ελλάδα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Θέλουμε να προσθέσουμε κάτι? Όχι, απλώς να πω στο πνεύμα αυτό ότι επειδή δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση που βιώνουμε ειδικά αυτές τις μέρες, κάθε μέθοδος για την οποία υπάρχει επαρκής επιστημονική υποστήριξη και αναφυσβήτητα υπάρχει για αυτή τη μέθοδο και υπάρχει στη χώρα μας ιατρικό προσωπικό που μπορεί να την εφαρμόσει, κάθε τέτοια μέθοδος θα πρέπει να δοκιμαστεί. Έχετε, και πρέπει να πω ότι δεν είναι, η μέθοδος αυτή δεν είναι ιδιαίτερα δαπανηρή. Κάθε διεγέρτης αυτή τη στιγμή έχει ένα κόστος γύρω στα 500 ευρώ. Το κράτος θα μπορούσε να τους προμηθευτεί σε ακόμη καλύτερη τιμή και επαναχρησιμοποιείται. Α, και επαναχρησιμοποιείται. Αυτό είναι σημαντικό, επίσης, που λέτε. Η μέθοδος αυτή δεν παρεμβαίνει με τις άλλες μεθόδους. Δηλαδή, ο ασθενής θα μπορέσει να συνεχίσει να έχει την θεραπεία που προτείνουν οι λοιμοξιολόγοι και παράλληλα να έχει και τις όποιες ωφέλεις αυτή τη μεθόδου. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι μεγάλη και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας ενημερώσω για αυτό το θέμα. Σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον ελληνικό λαό, για τη δημόσια υγεία, είχαμε τη χαρά και την τιμή, κυρίες και κύριοι, να έχουμε στην επομή μας μια διεθνή προσωπικότητα της νευροχειρουργικής και της ιατρικής επιστήμης, όπως ο καθηγητής Δαμιανός Σακάς, που είναι επικεφαλής της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ευαγγελισμού σε θέματα νευροχειρουργικής και όχι μόνο. Να προσθέσω ότι, όπως μπορείτε να διαβάσετε σε άλλο ρεπορτάζ του europost.gr, η νευροχειρουργική και η ορθοπαιδική κλινική του Ευαγγελισμού αυτές τις μέρες έχουν κλείσει λόγω περιστατικών COVID σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Για να δείτε ότι αν δεν ανατάξουμε, αν δεν αναχαιτήσουμε, αν δεν ανασχέσουμε το τσουνάμι του κορονοϊού, θα αρχίσουν και θα διαλύονται αρμοί του ελληνικού κράτους, όπως η λειτουργή του συστήματος υγείας, η δημόσια τάξη, η πυροσβεστική, οι δημόσιοι υπάλληλοι, με αποτέλεσμα τι? Να καταρρεύσουν οι θεσμικοί πυλώνες του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, πρέπει να προλάβουμε, συμμορφωθείτε όλοι με τα μέτρα. Καταλαβαίνω την κριτική, καταλαβαίνω την οργή σας. Έφταιξε σε αρκετά σημεία η κυβέρνηση. Έκανε λάθη, έκανε παραλήψεις. Όπως φταίξαμε και εμείς όλοι, διότι δεν δώσαμε στην νεολαία μας τη σωστή παιδεία
και τη σωστή κατεύθυνση και την αφήσαμε με κλειστά τα μαγαζιά εστίασης από τις 12 να ξενυχτάει στα πάρκα και στις πλατείες και στις παραλίες, πίνοντας συνοπνευματώδη και μετατρέποντας τον εαυτό της σε οχήματα μετάδοσης και αναμετάδοσης, σε υπερπολαπλασιαστές στη μετάδοση του φωνικού κορονοϊού. Να είστε κοντά μας σε λίγο. Συνεχίζουμε με πολύ ενδιαφέροντα θέματα και πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους την απόψινή εκπομπή. Σε λίγο.